Κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με τους θεσμούς σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας με βάση το γενικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε στις προκαταρκτικές συναντήσεις και στο Eurogroup της 20ης Φλεβάρη. Οι πληροφορίες, ωστόσο, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν απαιτήσεις των δανειστών έξω από το συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει ήδη περιγραφεί εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, στερούνται αλήθειας. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση για εφαρμογή των σχετικών μέτρων από το 2018. Σε αυτή ειδικά τη φάση της τεχνικής διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο όλες οι πλευρές να είναι προσεκτικές ως προς τις πληροφορίες που διοχετεύουν στον τύπο. Η διαπραγμάτευση οφείλει να γίνεται στο πεδίο και όχι μέσω διαρροών που μόνο σύγχυση προκαλούν στους Έλληνες πολίτες. Η δουλειά των τεχνικών κλιμακίων συνεχίζεται σε εντατικούς ρυθμούς, αλλά απαιτείται χρόνος ώστε να συμφωνηθεί το μείγμα πολιτικής που θα εφαρμοστεί εκκινώντας από το 2019. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται μεταρρυθμίσεις με σημείο εκκίνησης το 2% του ΑΕΠ, το οποίο όμως ακόμη τελεί υπό διαπραγμάτευση και είναι πιθανό να μειωθεί ανάλογα με τις συζητήσεις στα τεχνικά κλιμάκια. Τα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2019 θα έχουν τόσο αρνητικό όσο και θετικό δημοσιονομικό πρόσημο, ενώ το καθαρό αποτέλεσμά τους θα είναι μηδέν. Προφανώς αυτό εξαρτάται όμως και από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2018, ήτι το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Με βάση εξάλλου τις υπάρχουσες προβλέψεις, ο στόχος αυτός δεν τίθεται εν αμφιβόλο. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά προκειμένου να ολοκληρωθεί θετικά η διαπραγμάτευση σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων τις επόμενες μέρες. Εφικτός στόχος η ολοκλήρωση της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο πριν από το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και στα πλαίσια της δεύτερης αξιολόγησης, αναμένεται η συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την απομείωση του χρέους. Η παραμετροποίηση των μέτρων για το χρέος είναι αναπόσπαστο μέρος της δεύτερης αξιολόγησης. Μετά τον καθορισμό τους, θα διευκολυνθεί η μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στο ΔΝΤ να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Συνεπώς, τα βήματα, ο οδικός χάρτης που έχουμε μπροστά μας για την ολοκλήρωση μιας συνολικής συμφωνίας είναι σαφή. Πρόκειται όμως για μια συμφωνία που είναι κάτι περισσότερο από την ολοκλήρωση μιας απλής αξιολόγησης, αφού ταυτόχρονα επιλύει το κρίσιμο θέμα της βιωσιμότητας του χρέους και δίνει το πράσινο φως στις αγορές για να εμπιστευθούν την ελληνική οικονομία. Στο διάστημα λοιπόν που ακολουθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα κινηθεί όπως πάντα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Με στόχο προσήλωση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την ελληνική οικονομία αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε από διαρροές και δημοσιεύματα. Και καλούμε και τους πολίτες να μην παρασύρονται από αυτά. Επαναλαμβάνουμε με σαφήνεια. Στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να είναι αυτή που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και την επιτροπή. Στόχος μας να τελειώνουμε οριστικά με τα προγράμματα δανεισμού και τα μνημόνια που τα συνοδεύουν. Η ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας είναι ακριβώς το πιο αποφασιστικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς, το σύνολο αυτών των ενεργειών απαιτεί χρόνο και σκληρή δουλειά. Όμως ήδη το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας που τεχνιέντος είχε δημιουργηθεί από συγκεκριμένους οικονομικούς και πολιτικούς κύκλους έχει ανατραπεί. Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών αλλά και η πορεία των ελληνικών ομολόγων αποδεικνύουν του λόγου του αληθές και η αβεβαιότητα που κάποιοι προσπαθούν να συντηρήσουν δεν βρίσκει κανένα απολύτως έρισμα σε πραγματικά γεγονότα. Σε αυτό το σημείο όμως είναι τεράστια η ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επί μήνες τροφοδότησε και συντήρησε κινδυνολογικά σενάρια που έβλαψαν την ελληνική οικονομία για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Ο λόγος που επέλεξε αυτή την τακτική η Νέα Δημοκρατία είναι επειδή προφανώς βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Το αδιέξοδό της όμως επιτείνεται σήμερα που ήδη έχει ανακρούσει πρίμνα. Η επιχειρηματολογία της τώρα εστιάζει όχι στην επικείμενη καταστροφή, αλλά στις καθυστερήσεις που δήθεν μεγαλώνουν το λογαριασμό. Αυτό που αποφεύγει όμως επιμελώς να αναφέρει είναι ότι οι απαιτήσεις που προέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για επιπρόσθετα μέτρα είχαν τεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ήδη από το Δεκέμβριο του 2015. Πριν δηλαδή σημειωθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στα συμφωνημένα τον Αύγουστο του 2015 χρονοδιαγράμματα. Το στρατηγικό αυτό αδιέξοδο εκφράζεται εξάλλου και από τις διαρκείς παλινοδίες γραμμής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι χθεσινές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της κυρίου Γεωργιάδη αλλά και του κυρίου Μητσοτάκη είναι αποκαλυπτικές αυτών των παλινοδιών.
Στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού αδιεξόδου και της σύγχυσης, εντάσσονται εξάλλου και οι το λιγότερο ατυχείς δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο να ασκήσει επιθετική κερδοσκοπία στην Ελλάδα. Απέναντι σε αυτή την αλλοπρόσαλη τακτική, η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για την προστασία και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η οποία ήδη έχει μπει από το 2016 σε τροχιά ανάκαμψης. Το 2017, με δεδομένη πλέον την πορεία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, θα παρουσιάσει ακόμη θετικότερα αποτελέσματα. Η ελληνική κυβέρνηση θα αξιοποιήσει επομένως κάθε θετική εξέλιξη, όπως για παράδειγμα τη ραγδαία αύξηση της τουριστικής κίνησης, καθώς φαίνεται ότι φέτος αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα μας περίπου 30 εκατομμύρια τουρίστες, ώστε να επιταχύνει την πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με στόχο πάντοτε την αύξηση των ποιοτικών και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Για να γίνει αυτό, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, με ορίζοντα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της στη βάση της ποιότητας και της καινοτομίας και όχι στη βάση του χαμηλού κόστους εργασίας και της μερικής απασχόλησης. Αυτή είναι και η κύρια προτεραιότητα της παρούσας κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 6 Μαρτίου, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο με θέμα της ημερήσιας διάταξης το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που συντάχθηκε με την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομίας και με τη συμμετοχή όλων των παραγωγικών Υπουργείων. Επίσης, το επόμενο διάστημα θα εντατικοποιηθεί ο δημόσιος διάλογος για τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε σύντομα να προχωρήσει και η σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία. Τώρα, θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για την έναρξη της πολύκροτης δίκης για τη σύμβαση μεταξύ ΟΤΕ και Siemens για την προμήθεια των ψηφιακών κέντρων, παρά τις καλλισιεργίες που την καθυστέρησαν αδικαιολόγητα. Θέλω εξάλλου να θυμίσω ότι η επίσπευση των διαδικασιών για τη συγκεκριμένη δίκη έγινε με σχετική πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλου. Τέλος, η ελληνική κυβέρνηση αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας που έχει κινήσει σε σχέση με το πόθεν έσχεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη. Για μια ακόμα φορά, καλούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δώσει τα επίμαχα πόθεν έσχεση στη δημοσιότητα, ώστε να μην μείνει καμία σκιά σε σχέση με την περιουσιακή του κατάσταση αλλά και τις οικονομικές δραστηριότητες της σύζυγου του. Κύριε Αμάνη. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω, όταν κλείσει το SLA, το περιεχόμενό του, τα μέτρα, θα τα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή για ψήφιση και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση για πρωτογενή, για μεσοπρόθεσμα, για QE ή, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος στη Βουλή προχθές, θα τα θεωρήσουμε ως μια προσωρινή συμφωνία και όταν κλείσει το σύνολο της συμφωνίας τότε θα νομοθετηθούν? Εξακολουθούμε να εμένουμε στην θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική συμφωνία, ένα global deal, και από εκεί και πέρα θα εξετάσουμε και τον χρόνο κατά τον οποίο θα έρθουν τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας στη Βουλή. Υπάρχει πιθανότητα κάποια από τα προαπαιτούμενα να ψηφιστούν και πριν από την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την δεύτερη αξιολόγηση. Ωστόσο, η βασική θέση της κυβέρνησης, έτσι όπως εκφράστηκε από τον κύριο Τσακαλώτο, δεν αλλάζει. Κύριε Τσακίρη. Ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση αυτά που είπατε στην αρχή, διαψεύδετε δηλαδή ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάζει και άλλες απαιτήσεις πάνω στο τραπέζι? Ακούστηκε ότι θέλουν 3,6 δις μέτρα συνολικά, ότι θέλουν να ισχύσει η μείωση των συντάξεων από το 2019. Δεν υπάρχουν αυτά? Νομίζω ότι στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ήμουν σαφής. Είπα ότι τα μέτρα τα οποία συζητώνται αυτή τη στιγμή, τα οποία θα έχουν και θετικό δημοσιονομικό πρόσημο αλλά και αρνητικό δημοσιονομικό πρόσημο, δηλαδή τα μέτρα και τα αντίμετρα έτσι όπως έχει επικρατήσει να λέγονται, θα αφορούν 2% του ΑΕΠ.
Επομένως, αν κάνετε τους υπολογισμούς, θα δείτε ότι το 2% του ΑΕΠ αφορά ακριβώς το ποσό το οποίο αναφέρατε. Ωστόσο, σας ξαναείπα ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος, το δημοσιονομικό αντίκτυπο μάλλον, το οποίο θα έχουν τα συγκεκριμένα μέτρα στην ελληνική οικονομία, θα είναι μηδέν, εφόσον το 2018 έχουμε καταφέρει να πετύχουμε το στόχο του 3,5%. Αυτό νομίζω ότι είναι προφανές και από αυτό, και αυτό δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε λεπτομέρεια της τεχνικής συμφωνίας η οποία συζητείτε τώρα. Διότι απαιτείται η επίτευξη του στόχου 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος το 2018 ούτως ή άλλως. Τώρα από εκεί και πέρα δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση σε ό,τι αφορά τη διάψευση. Εγώ είπα ότι δεν συζητείται κανένα, η εφαρμογή κανενός μέτρου για το 2018. Από εκεί και πέρα για το 2019 συζητείται το πακέτο των μέτρων 2% με δημοσιονομικό αρνητικό πρόσημο και 2% με δημοσιονομικό θετικό πρόσημο. Άρα λοιπόν το δημοσιονομικό αντίκτυπο θα είναι μηδέν. Αν μου επιτρέπετε, είχε ακουστεί ότι για τις μειώσεις των συντάξεων θα πηγαίναμε για το 2020 και ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θα μπω αυτή τη στιγμή σε τεχνικές λεπτομέρειες. Σας είπα ότι δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένα μέτρα τη στιγμή που τα τεχνικά κλιμάκια ήδη διαπραγματεύονται το νέο δημοσιονομικό μείγμα. Κυρία Καντώνα. Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω αν έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς ότι μέτρα και αντίμετρα θα εφαρμόζονται ταυτόχρονα ή αν είναι υπό εξέλιξη η συζήτηση. Σας είπα ότι μέτρα και αντίμετρα θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Η βασική προϋπόθεση για την ισχύ αυτής της συμφωνίας και η οποία δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση είναι ότι το 2018 θα επιτευχθεί ο στόχος για 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Κυρία Τσεκρίκα. Κύριε Εκπρόσωπε, ακούμε συνέχεια την κυβέρνηση να αναφέρεται στην σημασία της ένταξης άμεσα της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επειδή βλέπουμε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, επειδή πάντα συμβαίνει να προκύπτουν εμπόδια κτλ., αν δεν υπάρξει άμεσα η ένταξη, ποιο είναι το πλάνο B της κυβέρνησης? Και επιπλέον, υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Τσίπρα με τον κ. Ντράγκη, επίκειται το επόμενο διάστημα? Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ξέρετε ότι η προϋπόθεση για την ένταξη της χώρας είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Η συζήτηση αυτή δεν είναι μια εύκολη συζήτηση, απαιτείται παραμετροποίηση των μέτρων, είναι μια τεχνική διαπραγμάτευση η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα. Ωστόσο, ο στόχος για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης παραμένει και θέλουμε να ενταχθούμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το δυνατόν συντομότερο. Ξέρετε ότι ο λόγος για τον οποίο η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη την ένταξη στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης είναι διότι με την ένταξή της εκεί επηρεάζονται τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων και άρα μπορούμε να προετοιμάσουμε την τελική έξοδό μας στις αγορές τον Αύγουστο του 2018, όπου και φιλοδοξούμε να έχουμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους χωρίς οποιαδήποτε στήριξη από τον επίσημο τομέα. Γι' αυτόν και ακριβώς το λόγο είναι καλό για την ελληνική οικονομία η όσο το δυνατόν συντομότερη ένταξη στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Σε ό,τι αφορά την συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ντράγκη, ο Πρωθυπουργός έχει συχνά επαφές με όλους τους επικεφαλείς των θεσμών, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι να ανακοινώσω σε σχέση με αυτό. Σας είπα ότι η πορεία αυτή τη στιγμή είναι προδιαγεγραμμένη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στόχος είναι μέχρι τις 20 Μαρτίου να κλείσει η τεχνική συμφωνία, στη συνέχεια να υπάρξουν οι συζητήσεις για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων και μετά να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Το μόνο το οποίο παραμένει ερωτηματικό είναι ο ακριβής χρόνος όλων αυτών των βημάτων και όχι το αν θα συντελεστούν. Επομένως, πλάν B εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ούτε υπάρχει ούτε χρειάζεται να υπάρχει. Κύριε Αντωνίου. Κύριε Εκπρόσωπε, επειδή
συναρτήσατε την εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν με τα αποτελέσματα με την εκπλήρωση των στόχων για το 2018. Η αξιολόγηση εκπλήρωσης των στόχων θα γίνει με τους υφιστάμενους μηχανισμούς ή συζητάτε κάποιος νέος μηχανισμός? Όχι, δεν θα γίνει, δεν θα γίνει εκ των υστέρων. Η συζήτηση η οποία γίνεται είναι να βρεθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα τον Οκτώβρη του 2018 και όχι το Μάη του 2019 να έχουμε μια σαφή εικόνα για το αν επιτυγχάνεται το πρωτογενές πλεώνασμα, με δεδομένο ότι στόχος είναι τα μέτρα να εφαρμοστούν ταυτόχρονα από 1η-1η του 2019. Κυρία Ζωτμπά. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω λίγο να επιμείνω στον οδικό χάρτη που αναφέρατε για μετά την ολοκλήρωση του Staff Level Agreement. Είπατε πριν ότι είναι αναπόσπαστο μέρος συμφωνίας η συζήτηση, η συμπερίληψη των μεσοπρόθεσμων. Παρ' όλα αυτά, παραδέχεστε ότι είναι μια δύσκολη τεχνικά συμφωνία και θα απαιτηθεί χρόνος. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να συμφωνηθεί ένα σπάσιμο, δηλαδή ολοκλήρωση της συμφωνίας 20 Μαρτίου για το πράσινο φως για την αξιολόγηση, και μετά και εφόσον νομοθετηθούν τα μέτρα να δούμε αν και πότε ενδεχομένως και σε πόσο διάστημα θα χρειαστεί για τα μεσοπρόθεσμα και το QE. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός ή τέτοια πρόθεση από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Θεωρούμε τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος ως αναπόσπαστο κομμάτι της. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε πως το δημοσιονομικό αντίκτυπο θα πρέπει να είναι 0 το 18, τέλος πάντων, αν έχουμε πετύχει το 3,5%. Αν έχουμε πετύχει το 3,5% πλεώνασμα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχουμε πετύχει, μέτρα και αντίμετρα εφαρμόζονται, αλλά θα χρειαστούν και άλλα μέτρα αρνητικά, όπως τα λέμε, ή θα εφαρμοστούν τα αρνητικά και κάποια λιγότερα από τα θετικά. Δεν το έχω καταλάβει, θέλω μια διακρίνηση. Το συνολικό δημοσιονομικό μείγμα, ξέρετε ότι κάθε φορά συζητείτε με τους θεσμούς, αλλά και ειδικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που τότε θα έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης της ελληνικής οικονομίας, καθώς ξέρετε ότι τον Οκτώβριο του 2018 θα είμαστε εκτός προγράμματος. Επομένως, είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει μια οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω πάντως με βεβαιότητα είναι ότι με βάση τις υφιστάμενες προβλέψεις δεν τίθεται εν αμφιβόλο η επίτευξη του στόχου 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2018, επομένως θεωρώ ότι και η ερώτηση είναι άνευ αντικειμένου. Κύριε εκπρόσωπε, να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, αν μου επιτρέπετε. Παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα έναν έντονο φραστικό, ευτυχώς, πόλεμο μεταξύ του Υπουργείου Αμήνης και της απέναντι πλευράς Τουρκίας. Θέλω να μου εξηγήσετε εάν υπάρχει κάποια σοβαρή δραματική αλλαγή επιχειρησιακή στο Αιγαίο που να δικαιολογεί αυτό το φραστικό πόλεμο, ή αυτές οι δηλώσεις που ακούμε είναι περισσότερο για στρατιωτική κατανάλωση? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, καλό είναι να μην εντείνονται, τέλος πάντων, τέτοιου τύπου φραστικές επιθέσεις εκ μέρους της γείτονος. Από τη δική μας μεριά, δύο μόνο σημεία. Το πρώτο είναι ότι η ελληνική πλευρά είναι αποφασισμένη και έτοιμη ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά την ίδια στιγμή θέλει και πάντοτε προσπαθεί να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους διπλωματικής επικοινωνίας, έτσι ώστε να απομειώνεται η ένταση. Κύριε εκπρόσωπε, λέτε ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα για το 18, με εφαρμογή το 18. Άρα να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει καμία απόκληση με τους δανειστές ως προς το θέμα του δημοσιονομικού κενού το 18. Δηλαδή υπάρχει συμφωνία ότι δεν υπάρχει κενό και άρα δεν υπάρχει ανάγκη για μέτρα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για τη ρητορική που έχει ο κύριος Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, και που εμφανίζεται να είναι κάπως διαφορετική από αυτή που έχει το Μέγαρο Μαξίμου ή άλλα κυβερνητικά στελέχη. Θα ήθελα μια τοποθέτηση από αυτού, αν υπάρχει το οποιοδήποτε θέμα με τον Υπουργό Οικονομικών. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, για το 2018, σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκ μέρους της Κομισιόν, δεν υφίσταται δημοσιονομικό κενό.
Επομένως, δεν τίθεται και θέμα εφαρμογής μέτρων για το 2018, εφόσον και το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αντιμετωπίζεται με βάση το δημοσιονομικό διορθωτή. Τώρα, το 2% των μέτρων από το οποίο εκκινεί η συζήτηση για την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος αφορά αποκλειστικά και μόνο το 2019 και ύστερα. Αλλά δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά, καθώς οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα, θεωρώ ότι πρόκειται για μια ανακάλυψη των διαφόρων μέσων. Η πολιτική διαφοροποίηση, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Αν παρατηρήσει κανείς τις δηλώσεις τους, επειδή είναι και δύο διαφορετικοί άνθρωποι, στην πραγματικότητα περιγράφουν την ίδια πολιτική ουσία με διαφορετικό λεξιλόγιο. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος περαιτέρω σχολιασμού. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο είναι εξαιρετικές και η συνεργασία τους εν ώψη του στόχου για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι πάρα πολύ καλή. Κυρία Τζόλετο. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για τα δάνεια της Τράπεζας Αττικής και ειδικά για τα δάνεια προς τον κύριο Καλογρίτσα από 1η-1η του 2015, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι εκκίνησε η έρευνα για τα συγκεκριμένα δάνεια και για το pricing policy της Τράπεζας Αττικής κατά την περίοδο που η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής ήταν διορισμένη από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και θέλω επίσης να πιστεύω ότι από τη στιγμή που το θέμα του pricing policy έχει ανοίξει με πρωτοβουλία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ειδικά για την Τράπεζα Αττικής, θα ανοίξει και για όλες τις υπόλοιπες τράπεζες, τις συστημικές λεγόμενες τράπεζες, δηλαδή την Αλφα, την Eurobank, την Πειραιός και ξεχνάω μία, την Εθνική φυσικά. Νομίζω ότι θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες που θα πάρει από εδώ και στο εξής ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε εκπρόσωπε. Με βάση το χρονοδιάγραμμα το οποίο μόλις μας περιγράψατε, στόχος της κυβέρνησης είναι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο πριν το Eurogroup της 20ης Μαρτίου να ανοίξει συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Ήθελα να ρωτήσω πότε θα ισχύσουν, ποιος είναι ο ορίζοντας εφαρμογής των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Με δεδομένο ότι οι Ευρωπαίοι παράγοντες μεταθέτουν την εφαρμογή τους για το 2018 και μετά. Κοιτάξτε, η εφαρμογή, αυτό δεν είναι τίθετο ποτέ ως πραγματικό θέμα. Όλες οι συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί, είτε μιλάμε για την κεντρική συμφωνία του Ιουλίου-Αυγούστου του 2015, είτε μιλάμε για όλα τα επόμενα Eurogroup, θεωρούν δεδομένο ότι η εκκίνηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων, η εκκίνηση εφαρμογής των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος θα ξεκινήσει μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Αυτό δεν αποτελούσε ποτέ είδηση για κανέναν από τους σοβαρά εμπλεκόμενους στο ελληνικό πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείτε και το ζήτημα το οποίο θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετεπιτάσσεως στο τραπέζι και νομίζω ότι έχει δίκιο να το θέτει μετεπιτάσσεως στο τραπέζι, είναι ότι πρέπει σήμερα να γίνει ο προσδιορισμός των μέτρων που θα εφαρμοστούν με τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2018. Δεν τίθεται ζήτημα λοιπόν σε σχέση με την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων για το χρέος. Τίθεται ζήτημα σε ό,τι αφορά τον χρόνο προσδιορισμού, συγκεκριμενοποίησης αυτών των μέτρων. Διαφορετικές απόψεις έχουν, για παράδειγμα, ή εν πάση περιπτώσει είχαν εκφράσει στο παρελθόν, για παράδειγμα, κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και διαφορετικές απόψεις είχε εκφράσει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας και θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, η φράση «κλείνει ο κύκλος της λιτότητας» και «λέμε ότι δεν τελείωσε η λιτότητα» είναι φράσεις που έχουν την ίδια πολιτική ουσία αλλά με διαφορετικό λεξιλόγιο. Η μία ανοίξει τον Πρωθυπουργό και η άλλη στον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Το «κλείνει ο κύκλος της λιτότητας» σημαίνει ότι δεν ζητούνται εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης σε πρόσθετα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το δημοσιονομικό μείγμα το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί αφού καταλήξουμε σε συμφωνία με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών. Ο κύριος Τσακαλώτος λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Ουδής θα ήταν τόσο ανόητος ώστε να ισχυριστεί ότι υπάρχει η οποιαδήποτε αίσθηση του Πρωθυπουργού ότι το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι, πώς να πω, είναι ένας μικρός στόχος ή ένας εύκολα επιτεύξιμος στόχος. Αυτά τα σκέφτονται μόνο οι επικοινωνιακοί εγκέφαλοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι και τα διοχετεύουν στους διάφορους δημοσιογράφους για να μπορούν να φτιάχνουν δημοσιεύματα τα οποία θα επικαλούνται δήθεν συγκρούσεις στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης, επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανέναν άλλο τρόπο να αντιπολιτευτεί την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, Στεφανόπουλος από την πρωινή στη Νέα Υόρκη και το πρακτορείο το Ελληνοαμερικάνικο. Ήθελα να περάσουμε λίγο τον Ατλαντικό. Όπως ξέρετε, εμείς στην Αμερική, αυτή την περίοδο, η ελληνική κοινότητα ετοιμάζεται πυρετωδώς για το μεγάλο γεγονός που είναι οι εορτασμοί για την εθνική παλιγγενεσία. Κορυφαίες εκδηλώσεις είναι η παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο και η πολιτική εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Είναι η πρώτη επίσημη του Ντόναλντ Τραμπ. Η ελληνική κυβέρνηση θα επιδιώξει να έχει εκπροσώπηση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ως μια ευκαιρία για να ανοίξει και έναν επίσημο διάβλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ. Ή θα το αφήσει δηλαδή στο παραδοσιακό, την παρουσία του πρέσβη, για παράδειγμα. Η ελληνική κυβέρνηση θα επιδιώξει να συμμετέχει με τον πλέον με τον τρόπο τον οποίο αρμόζει στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας ανακοινώσω ποιος θα παρευρεθεί εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης εκεί. Ωστόσο, είναι βούλησή μας να έχουμε εκπροσώπηση όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε λίγο σχετικά με το μείγμα των αντίμετρων μέτρων? Όχι, δεν θα μπω σε καμία τεχνική λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης αυτό που δήλωσε ο κύριος Μαυραγάνης, ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα σε εκάστοτε παραβάτες ανάλογα με το εισόδημά τους? Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση. Δεσμεύομαι όμως ότι θα το κοιτάξω και θα σας απαντήσω όσο το δυνατόν συντομότερο. Σας ευχαριστώ πολύ.